επίσημη ενημέρωση στα σχολεία μας δεν έχει έρθει ακόμα. Αυτό είναι, δηλαδή, ό,τι ενημέρωση έχουμε είναι και εμείς από τα μέσα, όπου έχει επισημοποιηθεί το άνοιγμα των σχολείων στις 7 του μήνα, αλλά γενικότερα από ό,τι διαβάζω σε άρθρα θα ανοίξουν κανονικά τα σχολεία με όλους τους μαθητές στην τάξη και ίσως να χρησιμοποιηθεί μάσκα για τους μαθητές. Αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί. Αλλά και πάλι όλα αυτά δηλαδή δεν μπορώ με σιγουριά να σας πω τίποτα. Δηλαδή αν δεν μας έρθει επισήμως κάποιο από το Υπουργείο κάποια οδηγία, είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε διαβάσει στα μέσα, στο διαδίκτυο, ναι. Εσείς ως εκπαιδευτική γενικά, τι λέτε μεταξύ σας, ποια είναι η ανησυχία των γονέων, την οποία σίγουρα έχετε μια επαφή? Ναι, κοιτάξτε, το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι αυτά βέβαια έχουν γίνει από την πανδημία, από τότε που, που έγινε η αύξηση των μαθητών ανά τμήμα, μέσα στην πανδημία, ξέρουμε ότι αυτό είναι, ενώ σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα μειώνεται, σε εμάς υπάρχει αύξηση μαθητών. Επομένως, δεν ξέρω ποια μέτρα θα μπορέσουν να διασφαλίσουν ασφάλεια τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς που επιστρέφουν. Δηλαδή αυτή είναι η ανησυχία όλων μας. Το σίγουρο είναι ότι η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών θα ήταν να είναι λιγότεροι οι μαθητές ανά τμήμα, για να μπορούμε και εμείς να διαχειριστούμε. Που λέμε 30 παιδιά, ναι. 25 ή ακόμα και... Όχι, είναι ήδη 25. Α, 25, 25 να είναι ας πούμε στα 15. Να είναι, εντάξει, δεν μπορώ να το ορίσω. Εγώ τώρα, αν οι υπεύθυνοι της υγείας θεωρούν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, φυσικά ακολουθούμε τις οδηγίες τους και εμείς από μόνοι μας δεν μπορούμε. Τι θα προτείνατε έτσι? Ποιο είναι το σκεπτικό το δικό σας, μια που θα είστε καθημερινά και είστε καθημερινά με τους μαθητές? Τώρα κοιτάξτε, εντάξει, εμείς δεν έχουμε τις γνώσεις των υπεύθυνων της υγείας που αποφασίζουν για αυτά, αλλά το ιδανικότερο θα ήταν να υπάρχουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί, να προσληφθούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί και να λιγοστέψουν οι μαθητές σε ένα τμήμα και να βρεθεί μια άλλη λύση που ενδεχομένως να είναι πρωί-απόγευμα. Δεν ξέρω, δηλαδή και εγώ τώρα και εμείς μιλάμε πολύ. Αυτό που έγινε πριν το καλοκαίρι μέσα από την... Κοιτάξτε, αυτό ήταν πιο πολύ για να εφαρμοστεί, φαντάζομαι, λίγο για να καταλάβουν τα παιδιά την πραγματικότητα, πώς θα είναι από εδώ και πέρα, με τις αποστάσεις, με τον τρόπο που θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε πια για να προστατευτούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα λειτουργήσει και αυτό, δηλαδή μέρα παραμέρα οι μαθητές στο σχολείο, γιατί ενδεχομένως, εντάξει, να πρέπει να μειωθεί δραματικά η ύλη, να πρέπει να αλλάξουν δηλαδή άλλα πράγματα για να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Πάντως, στο μυαλό των γονιών υπάρχει μία ανησυχία. Φυσικά και υπάρχει ανησυχία. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε εικόνα κιόλας, γιατί ενδεχομένως κάποιοι γονείς και να μην στείλουν πάλι τα παιδιά τους, λόγω γιατί μπορεί να έχουν άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή αυτό δεν το... ακόμα δεν έχουμε εικόνα για αυτά τι γίνεται. Άρα μέχρι τέλος το μηνό σίγουρα θα υπάρξει εικόνα, θα ξεκαθαριστεί το τοπίο. Ναι. Ποιοι μαθητές μπορεί να ζητήσουν να παρακολουθούν δηλαδή ασύγχρονα ή σύγχρονα. Πώς θα είναι γενικά η λειτουργία του σχολείου. Ναι, αλλά μέχρι τώρα δηλαδή ξεκάθαρες οδηγίες δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε. Οι ανησυχίες είναι, εντάξει, για όλους μας οι ίδιες, να πάει καλά, να μην έχουμε προβλήματα.